Κυρία Δημητρίου, καλό μεσημέρι. Πρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρος του ΔΥΣΥ είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε με το Κυπριακό. Είναι στραμμένα εκεί τα βλέμματα για το Κυπριακό. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Γενικό Γραμματέα το βράδυ? Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μετά από πολύ καιρό έχουμε την πρώτη επαφή μεταξύ των δύο ηγητών και του Γενικού Γραμματέα. Από την αρχή δική μας πλευρά και πολύ σωστά δήλωσε την ετοιμότητα της να προβήσει αυτή τη συνάντηση. Και βέβαια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε πόσο κομβική σημασία είναι τη δεδομένη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν, να υπάρχει έστω αυτή, αν θέλετε, η συνάντηση, ακόμα και αν δεν τελεσφορήσει, που θέλουμε να ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει. Και όταν λέμε να τελεσφορήσει, να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποια, αν θέλετε, θετική έκβαση όσον αφορά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο, που αυτή είναι η θέση της δικής μας πλευράς, και με αυτό τον τόπο να έρθει και το τουρκικό αφήγημα για λύση δύο κρατών ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι ασύμβατο με τις θέσεις μας, ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο, την νομιμότητα, και με αυτό τον τρόπο, αν θέλετε, νομιμοποιεί τη συνεχιζόμενη εισβολή που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε. Οπότε αν αναμένουμε να δούμε το τι θα συμβεί. Να ανοίξει τα χαρτιά του, θα είναι δηλαδή για να καλέσει εκεί τους δύο. Είναι πρόθυμος, θεωρείται, ο Γενικός Γραμματέας να πάει παρακάτω το Κυπριακό? Δεν μπορώ να γνωρίζω, μόνο εκτιμήσεις κάνουμε, ναι. Και θέλω να είμαι προσεκτική τη δεδομένη στιγμή. Θεωρώ ότι τώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται εκεί στο εξωτερικό ακριβώς για μια τόσο καθοριστική σημασία συνάντηση, θα πρέπει να στηρίξουμε τον πρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια, να αναμένουμε το αποτέλεσμα των διεργασιών. Το εξάλλου προηγήθηκε και Εθνικό Συμβούλιο και μας έχει ενημερώσει εκτενώς για το τι ακριβώς τα διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν, εκτιμήσεις κυρίως, τις θέσεις της πλευράς μας, την προεργασία η οποία έχει γίνει, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ακούσατε αυτά που περιμένατε, κυρία Δημητρίου, στη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου? Νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε όλη την σημαντικότητα του ρόλου του Ηνωμένου Βασιλείου. Από εκεί και έπειτα όμως είναι καθοριστική σημασία στο συνάντηση που θα γίνει σήμερα και το τι ακριβώς θα υποθεί και από πλευράς του Γενικού Γραμματέα, αλλά βεβαίως και να δούμε αν θα συνεχίσει την ίδια ρητορική ο κύριος Στατάρ. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω πόσες μέρες μείνατε στην Κίνα. Μάθατε Κινέζικα μετά από τόσες μέρες εκεί στην Κίνα, σωστά? Δεν ήταν τόσες πολλές, 5 μέρες. Αν υπολογίσουμε ότι μια μέρα χρειάστηκε να πάμε, μια μέρα να επιστρέψουμε, είχαμε 3 μέρες για επαφές, συναντήσεις, και ειδικά τη δεδομένη στιγμή με όλα όσα έγιναν και συμβαίνουν, ήταν σημαντικό το Κοινοβούλιο μέσω μιας διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας να κρατήσει τις καλές διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, νομένου ότι η Κίνα είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και δηλώνουμε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε στήριξη και, αν θέλετε, για τώρα ειδικά με την προοπτική επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από την Κίνα, στις θέσεις αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω ήδη ενημερώσει και μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και για αυτό το θέμα, και προχωράμε ακριβώς για να θωρακίσουμε τις θέσεις της δικής μας πλευράς. Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέκαθεν είχε καλές σχέσεις με την Κίνα, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό και κομβικό είναι τώρα στο παραπέντε, αν θέλετε, του στόχου μας, που ναι, είναι να υπάρξει κινητικότητα για το Κυπριακό, να έχουμε, αν θέλετε, την ισχυρή στήριξη της και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι, αλλά αυτό από τα λόγια θα το δούμε και στην πράξη να συμβαίνει, κυρία Δημητρίου? Σίγουρα για να το δούμε θα πρέπει να κάνουμε και κινήσεις. Δεν μπορούμε να καθόμαστε άπραγοι χωρίς καμία διπλωματική κίνηση και να αναμένουμε ότι θα έχουμε στήριξη. Άρα βεβαίως η τυχή, η σημαντική της επισκέψεως μας ήταν αυτή, και θεωρώ ότι ήδη ο πρόεδρος μαζί με τους υπουργούς αλλά και τις συναντήσεις με ανώτερους, ανώτατους αξιωματούχους της Κίνας έχουν επαναλάβει δημοσίως την στήριξη τους στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, όσο φαίνεται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό μας ικανοποιεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να έχουμε τις εξελίξεις τις οποίες θέλουμε στη συνέχεια και ειδικά εν ώψη σήμερα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Πάει ολομέλεια το θέμα των αυξήσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το όχι σας είναι εκεί, δεν θα το αλλάξετε μέχρι την Πέμπτη.
είναι η θέση μας. Είναι η θέση μας και θεωρούμε ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον των αυξήσεων. Είμαστε εναντίον των μη στοχευμένων αυξήσεων. Το έχουμε συζητήσει. Θεωρούμε ότι θα κάνετε τροπολογία, δηλαδή τροποποίηση, και θα ζητήσετε οι αυξήσεις να δοθούν, ξέρω εγώ, μέχρι συγκεκριμένη κλίμακα, ή απλά θα έχετε αποχή. Έχουμε να ουσιαστικά να δώσουμε την θέση μας, την ετοιμιγορία μας για αυτή τη συγκεκριμένη εισήγηση που έρχεται από πλευράς της κυβέρνησης. Ήδη το έχουμε πει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο στοχευμένοι. Θεωρούμε ότι τώρα, ειδικά που οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, μπορούμε να κατανοήσουμε την ακρίβεια όλες αυτές, αν θέλετε, τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν, πρέπει να είμαστε πιο στοχευμένοι σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, για να παίρνουν, αν θέλετε, περισσότερο αυτοί που το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή είναι έτσι απλά η θέση μας όσον αφορά και το επίμαχο ζήτημα. Για την ακρίβεια, είδαμε κάποια ένα μέτρο ουσιαστικά επαναφορά μηδενικού ΦΠΑ. Ζητάτε, γιατί μιλήσατε τελικά με τον Πρόεδρο, γιατί τελευταία είχαμε την εντύπωση ότι δεν ανταλλάζατε ούτε κουβέντα, αλλά να τον ενημερώσατε για την Κίνα, που σημαίνει ότι έχετε επικοινωνία. Έχετε μόνο τα τυπικά ή του λέτε και άλλα πράγματα του Πρόεδρου? Αυτά φαντάζουν και λίγο αστεία στα δικά μου τα αυτιά μου, επιτρέπετε. Τα έχετε δει τα δημοσιεύματα, δεν τα βλέπω μόνο εγώ, και εσείς τα βλέπετε, φαντάζομαι. Ναι. Βλέπω και, εντάξει, μπορώ να κατανοήσω και κάποιες σκοπιμότητες. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αρκετά, θεωρώ, υπεύθυνοι και από τις δύο πλευρές, εκεί και όπου χρειάζεται για το καλό του τόπου, όχι μόνο να συνεννοούμαστε, αλλά να έχουμε και μια κοινή γραμμή, όπως λόγου χάρη για το Κυπριακό, της δικής μας πλευράς. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Βεβαίως έχω επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και βεβαίως χρειάζεται να ενημερωνόμαστε για κινήσεις, για ενέργειες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν διατηρεί ο καθένας τις δικές του πολιτικές θέσεις. Οι πολιτικές θέσεις είναι εκείνες στο παιχνίδι της πολιτικής. Ναι, και η συνεννόηση όμως επιβαλλόμενη για αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί να αφήνεται να νοηθεί ότι δεν έχουμε μια στοιχειώδη επικοινωνία, γιατί θέλουμε να το αναδείξουμε σε ζήτημα, θέλετε, διαφωνίας ή δυστοκίας ή δυσπιστίας ή μετέρων. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα, να υπηρετήσουμε τους θεσμούς στους οποίους μας έχουν εμπιστευτεί οι πολίτες, και αυτό κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οπότε βεβαίως μιλήσαμε με τον Πρόεδρο, και εξάλλου και πριν την... Ήταν πριν μεταβήκαν στο Λονδίνο, μιλήσαμε για όλα και βεβαίως θα έχουμε και συνάντηση μόλις επιστρέψει. Ναι, γιατί φάνηκε στο θέμα του Γενικού Ελεκτή ότι υπήρχε μία συνεννοησία. Δηλαδή δεν ξέρατε ότι θα διορίσει τον Γενικό Ελεκτή. Σπεύσατε να γυρώσετε το ταξίδι σας για να προλάβετε τον κύριο Κουλία. Μα ο διορισμός του νέου Γενικού Ελεκτή δεν είχε να κάνει με την ακύρωση του ταξιδιού. Ο λόγος που ακύρωσα το ταξίδι μου είναι γιατί ως Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, στην προκειμένη, ναι, όταν ο Πρόεδρος ήταν στο εξωτερικό, στην Σύνοδο, στη Νέα Υόρκη, σε όλα αυτά τα οποία χρειαζόταν να κάνει με την εκπροσώπηση της Κύπρου μας, τις θέσεις μας, χρειαζόταν λοιπόν να διασφαλίσω, θεωρώ, ότι να το απρόσκοπτο ταξίδι του στο εξωτερικό, και το κύρος και το δύο θεσμό, για να μην οδηγηθούμε και πάλι σε μια άλλη θεσμική, αν θέλετε, εκτροπή άλλος πώς. Και αυτό θεωρώ ότι με τη δική μου απόφαση ακριβώς αυτό είναι το οποίο εξασφαλίστηκε. Γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία τέτοια που θα δημιουργήσει είτε εκτροχιασμό, είτε περισσότερες, αν θέλετε, εξελίξεις, είτε ακόμη περισσότερη ανασφάλεια στους πολίτες τη δεδομένη στιγμή. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι τώρα περνάνε από συμπληγάδες οι σχέσεις Ανίδας Δημητρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, γιατί η κυρία Δημητρίου ετοιμάζεται να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, Νικήτα μου, και το ξέρεις. Δεν υπάρχει πολύ τώρα, δεν το αποκλείεται, τώρα δεν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς να συζητάμε κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η συζήτηση για το 28. Είμαστε στο 2024 και έχουμε τόσα ζητήματα να διαχειριστούμε. Το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι πού μπορεί προσωπικά να βρεθούμε στο μέλλον ή ποιες είναι οι φιλοδοξίες εκάστου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να μονοπολεί την επικαιρότητα αυτό το συγκεκριμένο. Έχουμε θέματα που απασχολούν τους πολίτες να αντιμετωπίσουμε. Μείζωνα ζητήματα με ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, με το ό,τι συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης, με αυτά τις αποφάσεις που χρειάζεται να λάβουμε, με τις διπλωματικές επαφές που χρειάζεται να γίνουν, για να δούμε ακριβώς πώς θωρακίζουμε όχι μόνο τα δικά μας συμφέροντα, αλλά πώς πριτανεύει η λογική, πώς, αν θέλετε, δεν εκτροχιάζεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, αυτό που λέτε, κυρία Δημητρίου. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
Όχι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στους πολίτες ότι η μόνη μας έννοια είναι ποιοι θα είναι υποψήφοι ή πού θα βρισκόμαστε το 2028. Εξάλλου, το έχω πει πολλές φορές ότι μια μέρα στην πολιτική είναι αιωνιότητα και αλλάζουν και έρχονται τα πάνω κάτω. Εμείς αυτή τη στιγμή και προσωπικά τουλάχιστον μπορώ, θεωρώ, να μιλήσω για τον εαυτό μου και να σας διαβεβαιώσω ότι σε είμαστε στόχο προσιλωμένοι στο τώρα και πώς ακριβώς μέσω των παρεμβάσεων μας, των πολιτικών μας θέσεων, πραγματικά θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο αφορά. Αυτό είναι κατανοητό, είναι αυτονόητο, αλλά σας ενδιαφέρει και το προεδρικό. Δεν λέτε όχι σε μια πιθανή υποψηφιότητα. Σε αυτόν τον τόπο. Δεν λέτε όχι σε μια πιθανή υποψηφιότητα όταν θα το επιτρέπει ο χρόνος, ο λογικός πριν από την επόμενη μάχη. Να Κερμούς θα έχει εισήγηση το 2028, αν αυτό με ρωτάτε. Πάντοτε είχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και βεβαίως θα έχει. Είναι πολύ νωρίς όμως να μπούμε και να συζητάμε συνεχώς ή να μονοπολεί το ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Αυτή η εισήγηση θα είναι η κυρία Νίτα Δημητρίου. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να βγάλετε είδηση σήμερα, αγαπητέ μου Νικήτα, αλλά πραγματικά σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για εμάς τώρα. Έχουμε τόσα άλλα ζητήματα, σε επικεντρωθούμε σε αυτά. Γιατί ξέρετε, όταν γίνεται μια επαφή διπλωματική για να πάμε στην Κίνα ή σε μια άλλη χώρα, η οποία νομίζω αντιλαμβανόμαστε την σημαντικότητα, τη σπουδαιότητα του ρόλου του. Γι' αυτό άλλωστε πήγε η μισή η πολιτική ηγεσία του τόπου στην Κίνα. Πήγατε ομαδικός. Ναι. Δεν είναι η μισή, ήταν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ναι. Συμπεριλαμβανομένης και εμέν. Γιατί ο σωστιαία ακριβώς είναι το μισό, το 50%, μπορεί και περισσότερο. Ναι. Το θέμα ήταν ακριβώς, θέλαμε να πρώτον μέσα από τις επαφές οι οποίες έγιναν να δούμε περαιτέρω συνέργειες και συνεργασίες σε ήδη κάποιους τομείς που υπάρχουν, να έχουμε τη στήριξη της Κίνας ειδικότερα στο εθνικό μας ζήτημα, να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή τη διπλωματική δίωδο με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω. Και γι' αυτό χρειαζόταν, κρίναμε τη δεδομένη στιγμή ότι θα έπρεπε να πρόβουμε σε αυτό το βήμα. Και όποτε άλλοτε, για τους λόγους οι οποίοι είναι προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κρίνουμε ότι η χώρα μας θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στο εξωτερικό σε τέτοιο ανώτατο επίπεδο, θα το πράξουμε για λόγους που λέγονται δημοσίως και για λόγους που δεν λέγονται δημοσίως. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε ό,τι είναι πραγματικά συμφέρον για την Κύπρο μας, για την πατρίδα μας. Και τι περιμένει από εμάς ο κόσμος, να ενωθούμε και εκεί που χρειάζεται να καταλάβουμε όλες μας τις δυνάμεις για ό,τι χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα. Τώρα είδαμε και την επιστολή της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προς ξένους ηγέτες ότι πρέπει να φύγουν όλοι όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρώπη. Αναφέρεται στο μεταναστευτικό. Θα έχουμε ανατροπές τις επόμενες μέρες. Θα δούμε αποφάσεις που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα, κυρία Δημητρίου. Κοιτάξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όχι μόνο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, ότι είναι μείζο ζήτημα το μεταναστευτικό. Είναι αυτό που εντοπίσαμε και το αμέσως προηγούμενο διάστημα, ότι μας απασχολεί έντονα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, μας απασχολεί έντονα ως Κύπρο, αφού είμαστε η πρώτη χώρα κατά γεωγραφική αναλογία που δέχεται την περισσότερη πίεση, τις παράνομες, αν θέλετε, τις περισσότερες μεταναστευτικές ροές. Και είναι εδώ που ακριβώς εμείς ζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα τον καθοριστικότερο ρόλο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινή κατεύθυνση πολιτικής για ό,τι χρειάζεται να γίνει. Πρέπει να εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης το οποίο έχει ψηφιστεί. Πρέπει και εκεί και όπου χρειάζεται να έρθουμε πίσω να παρέμβουμε ακριβώς για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις που θα προστατεύσουν την ίδια την Ευρώπη, τις χώρες και κυρίως την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων που συμβαίνει από τους διάφορους επιτίδιους. Είναι γι' αυτό τον λόγο λοιπόν που θεωρούμε και πολύ σημαντική την επιστολή της κυρίας Φόντερ Λάιεν και βεβαίως θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να δούμε σε ποιες άλλες κινήσεις στρατηγικής θα πρέπει να προβούμε. Εξάλλου θα υπάρχει μια σύσκεψη και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις επόμενες των ημερών. Έχουμε ήδη συντονιστεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το συγκεκριμένο και βεβαίως και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει ως επιτοπλίστων πέραν των εξελίξεων στην περιοχή την κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί και στα κράτη μέλη. Τώρα αύριο υπάρχει υπουργικό, θα είστε εκεί, θα προεδρεύετε του υπουργικού? Όχι, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Για αύριο, αύριο έχουμε ολομέλεια. Που θα προεδρεύει ο κύριος Κουλίας? Ναι, είμαι προεδρεύουσα της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κυρία Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Εδώ θα είμαστε και ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες για όλους. Το ευελπιστούμε, θα το δούμε. Θα φανεί για το βράδυ τι έρχεται για το Κυπριακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.